Ωραία, καλώς ήρθατε στη δεύτερη συνάντησή μας. Σήμερα το πλάνο είναι να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε λίγο το θεωρητικό κομμάτι, να αποτυπώσουμε τις επιπλέον έννοιες που σχετίζονται με τα μαθησιακά αντικείμενα, τα σχήματα μεταδεδομένων, το πώς όλα αυτά εντάσσονται σε κάποια αποθετήρια. Θα βάλουμε εδώ περισσότερο την εκπαιδευτική διάσταση, δηλαδή θα σταματήσουμε πλέον να μιλάμε για γενικά περιεχόμενο το οποίο αποθηκεύεται σε αποθετήρια και θα δώσουμε περισσότερο τη διάσταση των μαθησιακών αντικειμένων, δηλαδή οποιοδήποτε πόρο όπως θα δούμε δημιουργείται και αξιοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Και πάνω στο πλαίσιο αυτό στη συνέχεια θα αρχίσετε να χτίζετε με βάση αυτές τις έννοιες που θα ολοκληρώσουμε σήμερα, τις πιο εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν στα εργαλεία που ξεκινήσατε να βλέπετε την προηγούμενη φορά, όπως είναι το Invenio, το πώς θα ενσωματώσετε εκεί το περιεχόμενο, πώς θα το περιγράψετε και πώς θα αρχίσετε να χτίζετε τις πρώτες σας υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, μιλάμε σήμερα για μαθησιακά αντικείμενα, θα δέσουμε αυτούς τους όρους με τους προηγούμενους που κάναμε στην πρώτη εβδομάδα και θα μιλήσουμε ειδικότερα για μαθησιακά αντικείμενα με εξειδίκευση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, δηλαδή ολοκληρώνοντας μέσα τη φιλοσοφία της ανοιχτής πρόσβασης και διάθεσης όλου αυτού του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα μιλήσουμε πάλι για τα μεταδεδομένα τα οποία πλέον θα είναι εστιασμένα στο πώς περιγράφονται οι πόροι αυτοί για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα μιλήσουμε και για πρότυπα μεταδεδομένων με έμφαση σε ένα πολύ βασικό πρότυπο που θα χρησιμοποιήσετε και εσείς στις εφαρμογές σας, η βάση του οποίου είναι το IEEE LOM, το Learning Object Metadata. Μαθησιακά λοιπόν αντικείμενα έχουμε σαν ορισμό, ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι οποιοδήποτε ψηφιακός ή μη ψηφιακός πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της μάθησης. Έτσι, στην ευρύτερη του μορφή, ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να είναι οτιδήποτε, ένα βιβλίο, σημειώσεις, έντυπες, έτσι δεν είναι απαραίτητο να είναι ψηφιακός ο πόρος αυτός, οποιοδήποτε τύπος περιεχομένου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη μαθησιακή διαδικασία. Εμείς φυσικά, εδώ στο δικό μας το πλαίσιο, επειδή μιλάμε για θεματική ενότητα ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού, πρακτικά θα ασχοληθούμε με ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους. Έχουμε λοιπόν μια επαναχρησιμοποιήσιμη, ανεξάρτητα από τα μέσα συλλογή πληροφορίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως θα δούμε, ως ένα αρθρωτό δομικό στοιχείο, δηλαδή ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, όπως ένα βίντεο, μια εικόνα, έτσι, αλλά μπορεί να είναι και κάτι πολυσύνθετο το οποίο χτίζεται γύρω από τη λογική ακόμη και ολόκληρων μαθημάτων τα οποία παρέχονται και χρησιμοποιούνται μέσα στα μαθησιακά σενάρια. Φυσικά, τα αρθρωτά αυτά δομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως περιεχόμενο της διαδικασίας ηλεκτρονικής μάθησης. Για να είναι δυνατή η αναζήτηση και η επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων, πρέπει, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, στο πλαίσιο της επεξήγησης της λειτουργίας των μεταδεδομένων, να προσθέσουμε επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τη μορφή, το περιεχόμενο, το πλαίσιο χρήσης και διάφορα άλλα στοιχεία που θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε αναλυτικά και μέσα από τις εφαρμογές σας. Άρα λοιπόν, στείνοντας αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτικό λογισμικό και αν θέλετε προχωρώντας προς μία διάσταση η οποία μας παραπέμπει στην ηλεκτρονική μάθηση, στο e-learning, δηλαδή στη διάθεση όλων αυτών των μαθησιακών αντικειμένων μέσα από ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, έχουμε συστατικά, βασικά, τα μαθησιακά αντικείμενα, τα μαθησιακά αποθετήρια για να μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτόν τον τύπο περιεχομένου και να μπορούμε όλα αυτά να τα παραδίδουμε, να τα βγάζουμε προς τα έξω μέσα είτε από μαθησιακές πύλες που στηρίζονται ως διεπαφές πάνω στα αποθετήρια αυτά, είτε μέσω πιο πολύπλοκων συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Κάτι που θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου, ενός άλλου κύκλου σεμιναρίων, έτσι, όπου θα δούμε την πιο εξειδικευμένη αυτή χρήση των μαθησιακών αντικειμένων. Τελευταίο συστατικό είναι τα μεταδεδομένα, τα οποία πρακτικά, όπως είπαμε, κάνουν δυνατή την οικοδόμηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, όλο το περιβάλλον
της λειτουργίας της ηλεκτρονικής μάθησης και των αντίστοιχων υπηρεσιών στείνεται πάνω σε αυτά τα βασικά συστατικά, δηλαδή τα μαθησιακά αντικείμενα με τα δεδομένα τους, τα ψηφιακά αποθετήρια που μας επιτρέπουν να τα διατηρούμε, να τα συντηρούμε και να τα παρέχουμε, φυσικά ο μαθησιακός σχεδιασμός, ο οποίος μας επιτρέπει να δομούμε όλο το σενάριο μέσα στο οποίο θα αξιοποιηθούν τα αντικείμενα αυτά, και όλο αυτό λειτουργώντας μέσα σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας, δηλαδή δίνοντας τη δυνατότητα τεχνολογικά όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία και συστήματα να μιλούν μεταξύ τους, φτιάχνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχής ηλεκτρονικής μάθησης. Μαθησιακό λοιπόν αντικείμενο, η learning object, είναι κάθε οντότητα ψηφιακή ή μη ψηφιακή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση. Ένας ορισμός της IEEE, η οποία ξεκίνησε να μελετά τον τρόπο με τον οποίο εξειδικευμένοι πόροι, δηλαδή μαθησιακά αντικείμενα, μπορούν να δημιουργηθούν και να περιγραφούν. Δεν είναι όμως μόνο η οντότητα αυτή καθεαυτή για να μας πει ότι έχουμε ένα μαθησιακό αντικείμενο, αλλά είναι και η επιπρόσθετη πληροφορία που περιγράφει τη χρήση του. Τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών αντικειμένων. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, εμείς μιλάμε και επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να διαμοιραστούν και να διανεμηθούν μέσω του διαδικτύου. Είναι προσβάσιμα, δηλαδή επιτρέπουν την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την πρόσβαση και την ανάκτησή τους. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, δηλαδή όταν κάποιος τα δημιουργεί, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε πολλά πλαίσια, για πολλούς σκοπούς και πολλές φορές. Είναι αρθρωτά, όπως είπαμε, δηλαδή μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από κάποιες βασικές μονάδες και να χτίσουμε μεγαλύτερης συγκέντρωσης μαθησιακά αντικείμενα. Είναι διαλειτουργικά, δηλαδή λειτουργούν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες και επικοινωνούν με άλλα εργαλεία. Και τέλος, προσαρμόσιμα, δηλαδή μπορούν να προσδιορίζονται στο πλαίσιο κάποιων σενάριων με τρόπο που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Έτσι, ο στόχος λοιπόν των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων είναι να δομούνται με τρόπους που έχουν και μας δίνουν όλα αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Τώρα, τα μαθησιακά αντικείμενα μπορεί να τα δει κάποιος στο πλαίσιο διάφορων λειτουργιών που επιτελούνται πάνω σε αυτά. Μία πρώτη πολύ βασική λειτουργία είναι το πώς δημιουργούμε μαθησιακά αντικείμενα. Η δημιουργία ενός μαθησιακού αντικειμένου περιλαμβάνει αυτό που λέμε content και context. Δηλαδή, δεν είναι μονοδιάστατο, πρέπει να δημιουργήσεις για να έχεις, όπως είπαμε, ένα μαθησιακό αντικείμενο και το περιεχόμενο που του αντιστοιχεί, αλλά και να δημιουργήσεις και να εκφράσεις το περιβάλλον μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται. Και για το λόγο αυτό, τα μεταδεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διότι το περιεχόμενο ως περιεχόμενο μπορεί να είναι, φανταστείτε, μία εικόνα, ένα βίντεο, ένα κείμενο, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά σε διαφορετικό πλαίσιο και για διαφορετικούς σκοπούς. Έχοντας λοιπόν κάποια στιγμή το ίδιο content, τον ίδιο πόρο, αν τον περιγράψεις με διαφορετικούς τρόπους και του δώσεις διαφορετικές ιδιότητες, αυτός μπορεί να ενταχθεί σε πολλά διαφορετικά σενάρια μάθησης. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το μαθησιακό αντικείμενο είναι εκτός από το περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είναι ατομικό ή να είναι μια συνάθρηση πόρων, είναι πέρα από αυτό και το πλαίσιο, δηλαδή τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τη χρήση και επιτρέπουν το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίησή του. Εδώ πράγματι έχουμε μια εικόνα. Αυτή η εικόνα δεν μπορούμε να πούμε, να ισχυριστούμε ότι είναι ένας εκπαιδευτικός πόρος. Πότε μπορεί να γίνει ένας εκπαιδευτικός πόρος ή ένα μαθησιακό αντικείμενο, όπως λέμε? Όταν την εντάξουμε μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο αυτός ο πόρος τεκμηριώνεται, σχολιάζεται με διάφορες πληροφορίες,
που λένε για ποιες θεματικές ενότητες είναι σχετικός, σε ποιες θεματικές ενότητες είναι σχετικός αυτός ο πόρος, αυτή η εικόνα. Να μας δείξουν ποιοι είναι αυτοί που το έχουν φτιάξει και σε ποια σενάρια χρησιμοποιείται. Όλες λοιπόν αυτές οι πληροφορίες μαζί με το περιεχόμενο είναι που μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό αντικείμενο. Το δεύτερο στοιχείο, πέρα από τη δημιουργία, είναι η δυνατότητα της συγκέντρωσης. Δηλαδή, το να μπορούμε να παίρνουμε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα και να τα δομούμε ως δομικά στοιχεία ενός πιο σύνθετου μαθησιακού αντικειμένου. Με αυτή τη λογική μπορούμε να φτάσουμε και να έχουμε αυτό που ονομάζεται στην εκπαιδευτική τεχνολογία Content Object Model, δηλαδή τη δυνατότητα συνάθρησης ξεκινώντας από δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι απλές εικόνες, ήχος, κείμενο και να φτάσουμε σιγά σιγά να έχουμε μια συνάθρηση, ένα aggregation, το οποίο εντασσόμενο μέσα σε ένα πλαίσιο, δηλαδή προσθέτοντας εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκπαιδευτικούς στόχους ή τρόπο με τον οποίο θα κινούμαστε μέσα στα αντικείμενα αυτά, να έχουμε τη δημιουργία ολόκληρων μαθημάτων, έτσι, μεγαλύτερων δομικών στοιχείων. Σε αυτή τη λογική θα δείτε, πιθανώς δεν ξέρω αν είχατε την προηγούμενη φορά τη δυνατότητα να επισκεφτείτε και συγκεκριμένα συστήματα, όπως για παράδειγμα το LRE for Schools που είναι μια ομοσπονδία αποθετηρίων που συγκεντρώνουν τέτοιου τύπου μαθησιακά αντικείμενα που είναι είτε απλούστερης μορφής είτε εκτείνονται σε μια πιο συναθρισμένη μορφή σε ολόκληρα courses που κάποιος μπορεί να πάρει για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και να τα επαναχρησιμοποιήσει μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είδαμε τη δημιουργία, είδαμε τη δυνατότητα συνάθρησης, τώρα πάμε να δούμε την αναζήτηση. Αναζητώντας λοιπόν μαθησιακά αντικείμενα, αν πάμε να ψάξουμε για πόρους, για παράδειγμα σε σχέση με το ασφαλές διαδίκτυο, έτσι θέλουμε να βρούμε κάποια μαθησιακά αντικείμενα για να διδάξουμε αυτό το αντικείμενο, το ασφαλές διαδίκτυο, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ψάχνοντας λοιπόν, κάνοντας αναζήτηση για να βρούμε τέτοιους πόρους, θα μπούμε μέσα σε μια γενική μηχανή αναζήτησης, η οποία θα μας δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια αποτελέσματα. Ποια είναι η ουσία? Ότι εδώ δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με μια γενική αναζήτηση επί όλων των διαθέσιμων πόρων, να πετύχουμε εστιασμένο αποτέλεσμα σε πράγματα τα οποία θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού λογισμικού ή μιας μαθησιακής διαδικασίας. Αν γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, η πρώτη αναζήτηση που σας έχω βάλει ήταν για το Safer Internet. Έψαχνε δηλαδή για συγκεκριμένα θέματα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Αν πάμε να περιορίσουμε λίγο την αναζήτηση, Safe Internet for Secondary Schools, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε εδώ 322 εκατομμύρια αποτελέσματα. Πάλι όμως δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας, δηλαδή να μπορέσουμε εστιασμένα να πάρουμε σαν αποτέλεσμα τα μαθησιακά αντικείμενα που θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε τα σενάρια μας και τη μάθησή μας. Αξιοποιώντας τώρα τα μεταδεδομένα, δηλαδή την πληροφορία αυτή η οποία εστιασμένα μπαίνει πάνω στο περιεχόμενο που δημιουργούμε εμείς ως μαθησιακά αντικείμενα, έχουμε τη δυνατότητα αυτές τις αναζητήσεις μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πυλών, learning portals, όπου στείνονται πάνω πού, πάνω σε αποθετήρια, τα αποθετήρια που θα δείτε εσείς και θα αρχίσετε να κάνετε configure, να παίζετε μαζί του σιγά σιγά. Έτσι. Ψάχνοντας λοιπόν σε τέτοιες αποθήκες, σε τέτοιους τόπους, μπορούμε πολύ εστιασμένα, χρησιμοποιώντας και διάφορες τεχνικές με πλούσιες και διαστητικές διεπαφές, να έχουμε εξαιρετικά στοχευμένα αποτελέσματα όσον αφορά την αναζήτηση των μαθησιακών αντικειμένων. Εμείς λοιπόν καλούμαστε εδώ να δούμε πώς όλο αυτό το σύστημα
της δημιουργίας των πόρων, της περιγραφής τους, της αποθήκευσής τους, της δημιουργίας τέτοιων πιθανώς διεπαφών που να μας δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης εστιασμένης, πώς μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε τέτοια συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και παροχής των μαθησιακών αντικειμένων και του εκπαιδευτικού υλικού. Είδαμε λοιπόν και την αναζήτηση, η αποθήκευση την έχουμε ήδη συζητήσει, δεν θα πούμε πολλά πράγματα για αυτή. Πάντως τα μαθησιακά αντικείμενα είναι όπως ακριβώς, εδώ γίνεται ένα ανάλογο με στοιχεία τα οποία, έτσι ένα δοχείο γιαουρτιού που θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε, που αποθηκεύεται, στο ψηφιακό αποθετήριο, έτσι. Και όλα τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω στην ετικέτα του προϊόντος πρακτικά αποτελούν την πληροφορία η οποία μας λέει ποια είναι τα θρεπτικά του συστατικά, ποια είναι η θερμιδική του αξία και το καθεξής, πράγματα τα οποία εμάς μας δίνουν πολύ σημαντική πληροφορία για το πώς να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Τελικά, το πώς όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν μέσα σε ένα σενάριο παροχής υπηρεσιών δεν είναι τίποτα άλλο από αυτή την εικόνα. Και η εικόνα αυτή τι μας λέει, ότι πρακτικά είτε μπορούμε να έχουμε είτε να δημιουργήσουμε ένα μαθησιακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας εργαλεία, συγκεκριμένα εργαλεία συγγραφής, να σχολιάσουμε με κατάλληλο τρόπο το περιεχόμενο αυτό, να δημιουργήσουμε συστατικά στοιχεία τα οποία είναι μαθησιακά αντικείμενα και τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να τα συγκεντρώσουμε για να φτιάξουμε μεγαλύτερες μονάδες μαθησιακού περιεχομένου και στη συνέχεια αυτά να τα αποθηκεύουμε και είτε να τα δίνουμε μέσω διεπαφών και υπηρεσιών, να τα παρέχουμε προς τον έξω κόσμο, είτε αν θέλουμε να τα επαναχρησιμοποιούμε μέσα σε συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας, εντασσόμενα μέσα σε πιο οργανωμένα πλαίσια και σενάρια μάθησης, και από εκεί και πέρα πάλι να τα δίνουμε στο χρήστη, έτσι, μέσα σε ένα πιο στοχευμένο πλαίσιο, το οποίο δεν παραδίδει μόνο ξεχωριστά αντικείμενα, αλλά τα εντάσσει και μέσα σε μια μαθησιακή διαδικασία. Τα μαθησιακά λοιπόν αντικείμενα, τα ψηφιακά, μας δίνουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους όπως είδατε και αυτό σημαίνει μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων μαθησιακών αντικειμένων, υψηλή ποιότητα εφόσον αυτά μπορεί να τα δει κάποιος, να τα επαναχρησιμοποιήσει, να χτίσει πάνω σε αυτά και αποτελεσματικότερη μάθηση και πρακτικές διδασκαλίας. Τώρα, μιλήσαμε για τα μαθησιακά αντικείμενα, είπαμε όμως ότι θα τα δούμε περισσότερο με την έννοια των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Τι σημαίνει ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη? Αφορούν σε περιεχόμενο εκπαιδευτικό, το οποίο είναι δωρεάν και με ανοιχτή άδεια, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα, καθώς και για άλλους σκοπούς. Εναλλακτικός ορισμός των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων είναι η εκπαιδευτική, η μαθησιακή και η ερευνητική πόρη, οι οποίοι είναι δημόσιοι, είτε έχουν εκδοθεί με κάποια άδεια η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση από άλλους. Είτε λοιπόν μιλάμε για περιεχόμενο το οποίο δημόσια έχει δημιουργηθεί εξ αρχής, είτε έχει δημιουργηθεί με κάποια άδεια ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο διάφορων χρήσεων, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, μαθησιακών κτλ. Οι ανοιχτοί λοιπόν εκπαιδευτικοί πόροι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, έχουν λάβει άδεια κατά τρόπο που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τους επαναχρησιμοποιήσουν με χρήση του έργου όσο έχει. Θυμόσαστε ότι την προηγούμενη φορά είδαμε και τον ορισμό των αδειών Creative Commons, οι οποίες ορίζουν αυτή τη διαβάθμιση. Είτε κάποιος μπορεί να τους αναθεωρήσει, να τροποποιήσει, να μετατρέψει το αρχικό έργο, να αναμειχθούν, δηλαδή να συνδυάσουν το έργο με άλλα έργα, ώστε να γίνει αυτή η συνάθρηση που αναφέραμε πριν, το aggregation,
είτε να γίνει απλά αναδιαμοιρασμός, προώθηση του έργου ή παραγόγου του έργου σε άλλους. Φυσικά, οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, όπως είπαμε, μπορούν να περιλαμβάνουν από πολύ απλά πράγματα, όπως ένα απλό βίντεο ή μια εικόνα, μέχρι ολόκληρα μαθήματα, σχολικά εγχειρίδια, λογισμικό, οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, υλικό ή τεχνική χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί η πρόσβαση στη γνώση. Ένας καλός ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος είναι εύκολα ανιχνεύσιμος, εύκολα προσαρμόσιμος από αξιόπιστες πηγές και για να συμβεί αυτό φυσικά πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια, δηλαδή να χρησιμοποιούνται καλής ποιότητας ολοκληρωμένα μεταδεδομένα και με σαφή άδεια, όπως είδαμε στο πλαίσιο Creative Commons για την αδειοδότηση του περιεχομένου, ώστε να ξέρουμε ακριβώς με ποιον τρόπο αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να αναδιαρθρωθούν και να διατεθούν στο κοινό. Οι ανοιχτοί λοιπόν εκπαιδευτικοί πόροι παρουσιάζονται στη μορφή των μαθησιακών αντικειμένων και είναι αντικείμενα τεχνολογικά προσβάσιμα. Έχουν ανοιχτή, υποστηρίζουν ανοιχτή παροχή, ώστε κάποιος να μπορεί να τα δει, να τα χρησιμοποιήσει, να τα προσαρμόσει για μη εμπορικούς σκοπούς. Αυτός είναι ο ορισμός που δίνει η UNESCO για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Θα πρέπει να ξέρετε ότι γενικά αυτή την εποχή ολόκληρη η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρα πολλά έργα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζει σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και σε αναπτυξιακό επίπεδο για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση, στηρίζονται επάνω στην ανάπτυξη υποδομών πάνω σε ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Έτσι. Άρα το να μπορέσετε να αποκτήσετε μία εικόνα, να ενασχοληθείτε με αυτά τα πράγματα, πραγματικά σας φέρνει σε ένα επίπεδο αιχμής που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό για στρατηγικές προτεραιότητες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, πηγές ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων είναι, όπως είπαμε, αποθετήρια, ψηφιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων που φτιάχνουν ομοσπονδίες αποθετηρίων και κάνουν συγκέντρωση, όπως το OER Commons, δεν ξέρω αν το είδατε την προηγούμενη φορά, ή το JORUM ή διάφορες άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Μηχανές αναζήτησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία οργανώνουν το υλικό των διδασκόμενων μαθημάτων με τρόπο που να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο, όπως για παράδειγμα στο Ίδρυμά μας έχουμε την πρωτοβουλία των ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων. Έτσι. Και φυσικά όλα αυτά τα αντικείμενα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια που αναφέραμε πρέπει απαραίτητος να περιγραφούν με μεταδεδομένα. Αυτά θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε επάνω στο σύστημα του αποθετηρίου που θα κάνετε και να αναπτύξετε, όπως είπαμε, πράγματα σε αυτά, όπως είναι το Invenio. Εδώ υπάρχει μία μορφή περιγραφής ενός εκπαιδευτικού πόρου με μεταδεδομένα χρησιμοποιώντας XML, που είναι μία διαλειτουργική γλώσσα περιγραφής. Εδώ φαίνεται ποια είναι η γλώσσα, για παράδειγμα, του μαθησιακού αντικειμένου, ποια είναι η τοποθεσία του και άλλα στοιχεία, όπως ποια είναι η θεματική περιοχή, ποιος είναι ο author, αυτός που το έχει γράψει, ποιος είναι ο τίτλος, αλλά πολύ σημαντικότερα και ποια είναι η εκπαιδευτική χρήση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Αν χρησιμοποιείται, ας πούμε, για διδασκαλία στην ιστορία ή στις τέχνες ή στη γεωγραφία. Έτσι. Όλα αυτά περιγράφονται με τρόπο παρόμοιο με αυτόν, μέσα στα μεταδεδομένα του πόρου. Τώρα, ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη των μαθησιακών αντικειμένων, αυτοί δηλαδή που εποφελούνται από όλη αυτή την αρχιτεκτονική για τη διαδικασία. Καταρχήν, οι μαθητές, σαν πρωταρχικοί χρήστες των αντικειμένων, δημιουργώντας ζήτηση στα σχετικά συστήματα για συγκέντρωση πληροφορίας, έτσι, αναζητούν λοιπόν μαθησιακά αντικείμενα για να μπορούν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία.
οι συγγραφείς, αυτοί που τα δημιουργούν για να υποστηρίξουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, έτσι, όπως ακριβώς ένας δάσκαλος δημιουργεί υλικό ή σημειώσεις ή βιβλία κτλ. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακά αντικείμενα για να τα εντάξει μέσα στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές είναι ένας άλλος ρόλος που ασχολείται με μαθησιακά αντικείμενα, γιατί οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές είναι αυτοί που συνδυάζουν και δημιουργούν αλληλουχίες μαθησιακών αντικειμένων, ώστε είτε να φτιάξουν μεγαλύτερα μαθησιακά αντικείμενα, είτε να κάνουν υψηλότερου επίπεδου εκπαιδευτικά συστατικά, όπως είναι ολόκληρα μαθήματα. Και τέλος, μια άλλη κατηγορία, πιο τεχνική, είναι οι προγραμματιστές των μαθησιακών αντικειμένων που ικανοποιούν τις τεχνικές απαιτήσεις ενός συστήματος, σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας, συντηρώντας εφαρμογές λογισμικού. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και μια ειδική κατηγορία που λέγεται μετασχολιαστές, οι οποίοι είναι γνώστες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο και θέλουν πραγματικά να δώσουν την πληροφορία που καθιστά το μαθησιακό αντικείμενο κατανοητό και επαναχρησιμοποιήσιμο μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και οι ρόλοι είναι αυτοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη, αναζήτηση, διάθεση και χρήση των μαθησιακών αντικειμένων. Αυτό το είδαμε και την προηγούμενη φορά για τα μεταδεδομένα. Το θέμα αυτό που θέλουμε να επαναλάβουμε είναι ότι ο σκοπός και η χρησιμότητά τους είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει με χρήση των μεταδεδομένων να μπορούμε να εντοπίζουμε και να παραδίδουμε το σωστό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο σωστό ρόλο και τη σωστή χρονική στιγμή. Αυτό δηλαδή είναι που μας διασφαλίζει η χρήση της πληροφορίας των μεταδεδομένων. Έτσι, μιλήσαμε την προηγούμενη φορά και για διάφορες κατηγορίες μεταδεδομένων που μπορεί να είναι διαχειριστικά, μπορεί να είναι τεχνικά, μπορεί να είναι μεταδεδομένα θεματικής ταξινόμησης, εκπαιδευτικής χρήσης, έτσι και ούτω καθεξής. Εδώ, στο παράδειγμα αυτό, βλέπουμε ένα μαθησιακό πόρο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα αντικείμενο, ένα μικρό βίντεο, το οποίο συζητά για την αλλαγή, την κλιματική αλλαγή του πλανήτη. Αυτό έχει ενταχθεί μέσα σε ένα αποθετήριο και έχει περιγραφεί, έχει μετασχολιαστεί όσον αφορά το αντικείμενό του, ότι είναι Science and Technology, μας λέει ποιος είναι ο owner, ο κάτοχος ή ο συγγραφέας. Στην προκειμένη περίπτωση λέει Climate Literacy and Energy Awareness Network, είναι ένα δίκτυο για την κλιματική αλλαγή. Αυτό το μαθησιακό αντικείμενο μας λέει ότι εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο collection, σε μια ψηφιακή συλλογή. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά έτσι, για τον ορισμό των ψηφιακών συλλογών και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι για να μπορούμε να ομαδοποιούμε τα αντικείμενα με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μας δίνει ένα abstract, δηλαδή την περιγραφή του, τη γλώσσα στην οποία έχει δημιουργηθεί, ποιος είναι ο τεχνικός τύπος του υλικού, ότι είναι ένα video lecture στην προκειμένη περίπτωση, και ποιο είναι και το format, ότι περιέχει δύο πράγματα, text HTML, ένα συνδυασμός text HTML και βίντεο. Βλέπετε εδώ στον πόρο ότι όλα αυτά τα μεταδεδομένα έχουν ενταχθεί μέσα στη διεπαφή θεώρησης εποπτείας του ψηφιακού αντικειμένου με έναν τρόπο το οποίο να το πλαισιώνει και να κάνει δυνατή τη σαφή πληροφόρηση για το πώς χρησιμοποιείται το αντικείμενο αυτό και σε ποια πλαίσια μπορεί να ενταχθεί. Επίσης υπάρχει δυνατότητα απευθείας επισκόπησης του πόρου για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το μαθησιακό αντικείμενο αυτό. Να μην παραλείψουμε ότι κάθε μαθησιακός πόρος εδώ μετασχολιάζεται με τον τρόπο, με την άδεια έτσι, ανοιχτού περιεχομένου με την οποία διατίθεται και εδώ το συγκεκριμένο είναι non-commercial share alike, δηλαδή για μη εμπορικούς σκοπούς και με τη δυνατότητα τροποποίησης και διάθεσης του περιεχομένου. Έτσι, φυσικά πάντα με αναφορά βλέπουμε εδώ του αρχικού δημιουργού. Εδώ έχουμε πάλι έναν άλλο πόρο, περιέχει
περισσότερα με τα δεδομένα όπως θα δείτε εδώ. Ένα πολύ σημαντικός τύπος μεταδεδομένου που έχει να κάνει με την εκπαιδευτική του χρήση είναι ποιο είναι το audience, ποιο είναι το κοινό. Απευθύνεται λοιπόν εδώ μας λέει σε high school, middle school, σε μαθητές δηλαδή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά σε μια κατηγορία προσομοιώσεων για τα μαθηματικά. Τώρα, μιλήσαμε για τα μεταδεδομένα αυτά, μιλήσαμε για την πληροφορία. Το πρόβλημα είναι ότι φυσικά αν ο καθένας αρχίσει και δημιουργεί δικά του σχήματα πληροφορίας, οι δικές του κατηγορίες πληροφορίας, τότε δεν θα είναι πολύ εύκολο οι ιδιότητες των μαθησιακών αντικειμένων να γίνουν κατανοητές από διάφορα συστήματα που πολλές φορές αναλαμβάνουν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεση ή ως πύλες αναζήτησης, έτσι, για να μας δείξουν με έναν ενιαίο τρόπο την πληροφορία. Πρέπει λοιπόν, για να μπορούμε να έχουμε μία διαλειτουργικότητα και σε επίπεδο χρήσης των μαθησιακών αντικειμένων, να χρησιμοποιούμε πρότυπα. Πρότυπα σημαίνει κοινά αποδεκτές υλοποιήσεις, κατηγοριοποιήσεις της απαραίτητης πληροφορίας που χρειάζονται για να περιγράψουν τα μεταδεδομένα, σεβαστές από όλη την κοινότητα και χρησιμοποιούμενες εξ αρχής ώστε να γνωρίζει, έτσι, ο καθένας που θέλει να σχολιάσει, θέλει να αναζητήσει ένα μαθησιακό πόρο, πάνω σε ποια βάση να το κάνει. Η προσβασιμότητα, η επαναξιμοποίηση λοιπόν και η διαλειτουργικότητα είναι κάποια χαρακτηριστικά απαραίτητα που θέλουμε να έχουμε και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα πρότυπα μεταδεδομένων. Το πιο σημαντικό πρότυπο βάση με το οποίο έτσι θα δουλέψετε κι εσείς είναι το IEEE LOM, όπως είπαμε πριν, είναι της Institute of Electric and Electronic Engineering, το Learning Object Metadata, το οποίο είναι ένα σχήμα που πρακτικά έχει διαμορφωθεί, ορίζει δηλαδή ποιες είναι οι κατηγορίες εκείνες πληροφορίας που είναι απαραίτητες, ώστε με ελάχιστο τρόπο να σχολιάσουν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο για να μπορεί αυτό να επαναχρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει με τον τρόπο τον επιθυμητό μέσα στις μαθησιακές διαδικασίες. Υπάρχουν κατηγορίες γενικές, σημασιολογικές, παιδαγωγικές, τεχνικές κτλ. Όπου ομαδοποιούνται όλα αυτά τα στοιχεία πληροφορίας και περιγραφής των μαθησιακών αντικειμένων μέσα στο IEEE LOM. Πέρα από αυτά υπάρχουν και άλλα πρότυπα μεταδεδομένων. Υπάρχει ας πούμε το Dublin Core, το οποίο είναι κάτι πιο γενικό και αφορά την περιγραφή γενικότερων βιβλιογραφικών πόρων. Επίσης, το MARC, το οποίο είναι πρότυπα μεταδεδομένων για την αναπαράσταση πόρων μιας βιβλιοθήκης. Ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτά τα συστήματα είναι λίγο πιο γενικά, δηλαδή προωθούν πιο πολύ την περιγραφή πληροφορίας, όπως για ένα αντικείμενο ποιος είναι ο δημιουργός, ποιος είναι ο τίτλος, έτσι, και χαρακτηριστικά τεχνικά, αλλά δεν δίνουν έμφαση σε αυτό που εμείς θέλουμε, ώστε να διαφοροποιήσουμε ένα αντικείμενο ως γενικότερο πόρο και να πούμε ότι αυτό είναι εκπαιδευτικό, μαθησιακό αντικείμενο. Εκεί λοιπόν είναι που προκύπτει η ανάγκη του να εξειδικεύσουμε και να πάμε σε κάτι, σε ένα σύνολο πληροφορίας, το οποίο είναι πιο κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το IEEE LOM λοιπόν είναι αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο όπως θα δείτε δεν είναι τίποτα άλλο από μια κατηγοριοποίηση πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων, δηλαδή προσδιοριστικά στοιχεία. Οι κατηγορίες που έχει το IEEE LOM είναι 9. Έχουμε γενικά μεταδεδομένα, τα οποία μας λένε για παράδειγμα ποιος είναι ο τίτλος, ποια είναι η γλώσσα του αντικειμένου, ποιο είναι το aggregation level, δηλαδή ο βαθμός συσσόρευσης. Τι σημαίνει αυτό? Αν ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι κάτι πολύ απλό, όπως ένα βίντεο, μία εικόνα, ή αν έχει βαθμό συσσόρευσης μεγαλύτερη, μπορεί να είναι ένα ολόκληρο μάθημα, ένα ολόκληρο course. Έτσι. Άλλος τύπος και κατηγορία πληροφορίας είναι το λεγόμενο life cycle, ο κύκλος ζωής. Δηλαδή, εδώ πάμε και γράφουμε πότε δημιουργήθηκε ο πόρος αυτός, ποιος τον έχει, ποια entity, ποια οντότητα
τον έχει δημιουργήσει τον πόρο, αν έχουν υπάρξει versions, κάποιες εκδόσεις διαφορετικές, έτσι. Άλλη κατηγορία, περνάω το meta-metadata γιατί είναι κάτι που θα πούμε στην πορεία, στο τέλος. Υπάρχει κατηγορία technical, η οποία μας δίνει πληροφορίες για το format, έτσι, του πόρου, δηλαδή αν είναι βίντεο, XML κτλ. Αν έχει κάποιο duration, κάποια διάρκεια, αυτό μπορεί να συνδυαστεί με μορφές οι οποίες έχουν αυτή την ιδιότητα, δηλαδή το βίντεο πρέπει να ορίσουμε κάποια συγκεκριμένη διάρκεια που έχει. Αν έχει κάποιες απαιτήσεις τεχνικές, δηλαδή πρέπει το αντικείμενο αυτό για να τρέξει να υπάρχει κάποιο εγκατεστημένο λογισμικό, όλα αυτά είναι απαραίτητα για να δει κάποιος την πληροφόρηση για το αντικείμενο και να ξέρει με ποιο τρόπο θα το χρησιμοποιήσει. Έτσι, αυτές λοιπόν είναι τεχνικές πληροφορίες και προδιαγραφές. Ερχόμαστε στην πολύ σημαντική κατηγορία, την educational, την εκπαιδευτική, όπου εδώ λέμε ποιος είναι ο τύπος του μαθησιακού πόρου. Δηλαδή, είναι ένα course ολόκληρο, ένα μάθημα, μπορεί να είναι μια προσομοίωση, μπορεί να είναι μια διαδραστική άσκηση. Έτσι, έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μπορεί να είναι μια άσκηση, έτσι, μπορεί να είναι ένα puzzle, μπορεί να είναι ένας χάρτης. Έχουμε διάφορες, υπάρχουν εδώ τα λεγόμενα vocabularies, λεξικά, όρων, τα οποία κυκλοφορούν μέσα σε εκπαιδευτικές κοινότητες και κάποιος μπορεί να δει και να επιλέξει ώστε να χαρακτηρίσει με κατάλληλο τρόπο το μαθησιακό του αντικείμενο. Άλλα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αυτό που είδατε πριν, το κοινό, τον προσδιορισμό του κοινού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπορεί να είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, μπορεί να είναι διαβίου μάθηση. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγοριοποιήσεις. Μπορεί να έχουμε πιο σύνθετες πληροφορίες όπως σημασιολογική πυκνότητα. Για το αν ένα αντικείμενο αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο φόρτο εργασίας ή περιέχει κάποια πληροφορία την οποία εμείς θεωρούμε πυκνή, υπάρχουν ορισμοί σε σχέση με το τι σημαίνει πυκνότητα, έτσι, του μαθησιακού αντικειμένου. Υπάρχει άλλη πληροφορία, typical age range, δηλαδή κατάλληλη ηλικία, εύρος ηλικίας στο οποίο απευθύνεται ο μαθησιακός πόρος, έτσι, και άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται τώρα να τα δούμε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και θα τα δούμε και στις ασκήσεις μας. Άλλη κατηγορία είναι τα rights, δηλαδή τα δικαιώματα. Αυτό έχει να κάνει με πνευματικά δικαιώματα χρήσης και εδώ μπορεί να ενταχθεί και οποιαδήποτε πληροφόρηση σε σχέση με licenses, με άδειες χρήσης. Γι' αυτό είδατε πριν και στην περιγραφή του πόρου που σας είπα ότι υπήρχε ο σχολιασμός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης άδειας Creative Commons. Άλλη κατηγορία πολύ σημαντική είναι το relation. Εδώ μπορεί να δημιουργηθεί το υπόβαθρο ώστε ένα μαθησιακό αντικείμενο να πούμε ότι συνδέεται με κάποια σχέση με κάποιο άλλο. Είτε το α αντικείμενο χρησιμοποιεί το β, είτε σχετίζεται με κάποιο τρόπο, είτε έχει δημιουργηθεί. Έτσι υπάρχουν διάφορα είδη σχέσεων που μπορούν να μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα για να δημιουργήσουμε συνδέσεις μεταξύ των μαθησιακών αντικειμένων. Υπάρχει μια δυνατότητα μιας κατηγορίας προσθήκης σχολείων, το να σχολιάσεις με έναν πιο ελεύθερο τρόπο το μαθησιακό σου αντικείμενο, αν αυτό που θες να πεις δεν εντάσσεται σε κάποια από αυτές τις προδιαγεγραμμένες κατηγορίες. Και υπάρχει και η κατηγορία classification, η ταξινόμηση, που μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε το μαθησιακό αντικείμενο σε σχέση με θεματικές ταξινομίες. Δηλαδή το αν ανήκει, ας πούμε, μια θεματική ταξινομία είναι αυτή που χρησιμοποιείται μέσα στο σχολείο για να ταξινομήσει τα θεματικά αντικείμενα. Ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες τέτοιες μέσα σε μια ειδικότητα, στα μαθηματικά, μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο εξειδικευμένη ταξινομία για να σου υποδηλώσει, έτσι, το σε ποιο κομμάτι απευθύνεται το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. Τώρα, τα μετα-μετα δεδομένα, πάμε ένα επίπεδο πιο πάνω και επειδή, κοιτάξτε να δείτε, τα μεταδεδομένα τι είναι πρακτικά. Αν ο πόρος, ο μαθησιακός, δηλαδή το μαθησιακό αντικείμενο, είναι μια ψηφιακή οντότητα και τα δεδομένα πρακτικά τι είναι. Είναι ένα, επίσης μια ψηφιακή οντότητα, μια
ένα text κείμενο, αν θέλετε, σε πολύ πιο απλή μορφή, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο που περιγράφει. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα κάποιος να ορίσει και κάποια περιγραφή για το σχήμα μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε το IEEE LOM. Έτσι, αν θέλετε αυτό, μπορείτε να πείτε ότι εγώ το συγκεκριμένο αντικείμενο το έχω περιγράψει με αυτό το σχήμα μεταδεδομένων. Αυτό αφορά το επίπεδο των μεταδεδομένων. Δηλαδή έρχεσαι και κοιτάς όλη αυτή την πληροφορία λίγο σε πιο εποπτικό επίπεδο και μπορείς να σημειώσεις με ποιον τρόπο, ποιο είναι δηλαδή το σχήμα που έχεις χρησιμοποιήσει για να περιγράψεις το μαθησιακό αντικείμενο και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Ποια είναι η γλώσσα των μεταδεδομένων σου, όχι η γλώσσα του εκπαιδευτικού πόρου, αλλά η γλώσσα των μεταδεδομένων που έχεις χρησιμοποιήσει και αυτό πια έρχεται σε περισσότερο τεχνικό επίπεδο, ώστε τα μεταδεδομένα αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν στο επίπεδο των υπηρεσιών. Να πούμε ότι πολλές φορές, παιδιά, τα αποθετήρια που δημιουργούνται μπορεί να μην κρατάνε το ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο, αλλά μπορεί να κρατάνε μόνο μεταδεδομένα, δηλαδή τέτοια records, τέτοιες εγγραφές για πόρους που μπορεί να υπάρχουν οπουδήποτε κατανεμημένες στο διαδίκτυο. Δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο δομές πληροφόρησης, οι οποίες σε επίπεδο αποθετηρίων δεν έχουν μεγάλο όγκο δεδομένων μέσα, παρόλα αυτά λειτουργούν ως στοιχεία οργανωτικά, ώστε να μπορούμε, παρόλο που υπάρχει μια κατανομή περιεχομένου στο διαδίκτυο, εμείς να προσθέτουμε κάποια επίπεδα οργάνωσης μέσω των αποθετηρίων. Αυτό εδώ είναι πάλι η αναπαράσταση του IEEE LOM σε μια άλλη μορφή, η οποία είναι περισσότερο τεχνική και μας δείχνει τις κατηγορίες, έτσι σαν κλάσεις εδώ, και τα properties τους με έναν ορισμένο τρόπο, δείχνοντας και τον τύπο της του κάθε μέρους πληροφορίας. Λοιπόν, αυτά ήταν που έτσι ολοκληρώνουν το κομμάτι μαθησιακά αντικείμενα, ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη, φύλαξη σε ψηφιακά αποθετήρια, οργάνωση της πληροφορίας σε μεταδεδομένα. Αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι όλη αυτή η υποδομή είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διαλειτουργικές υπηρεσίες. Περιεχόμενο, το σχολιασμό του, με τρόπο ώστε να γίνεται αποδοτική η αναζήτηση και η ανάκτηση του περιεχομένου αυτού και μετά χρήση κατάλληλων user interfaces ή, αν θέλετε, πιο σύνθετων συστημάτων που εντάσσουν τους πόρους αυτούς μέσα σε μαθησιακά σενάρια, ώστε να μπορέσουμε να τις διαθέσουμε με οργανωμένο τρόπο στο εκπαιδευτικό κοινό. Ερωτήσεις? Καμία? Αυτό ξέρετε τι λέμε, τα καταλάβαμε όλα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και πραγματικά όλα αυτά θα έχετε τη δυνατότητα να τα δουλέψετε μέσα και από τις ασκήσεις σας, την πρακτική, τα project, έτσι και πάλι είμαστε εδώ, ό,τι θέλετε, να το κάνουμε revisit κάθε φορά, να το βλέπουμε και να το σχολιάζουμε στο βαθμό που θεωρείτε ότι θέλετε να κατανοήσετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Είμαι ο Δημοσθένης, για όποιους δεν με θυμάστε, από την προηγούμενη παρουσίαση του εαυτού μου. Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα λίγο πιο τεχνικά πράγματα πάνω στο Invenio, το οποίο το έχουμε ακούσει, το έχουμε ξανακούσει, έχουμε χιλιοβαρεθεί να τα ακούμε. Λοιπόν, καταρχάς, το Invenio, δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου και τη σελίδα που έχουμε στήσει στο openlib.oses.argr. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε δει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε τώρα. Δεν νομίζω, δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να ξεκινήσω να λέω είναι ότι το Invenio είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, έτσι. Και όπως όλα τα πολύπλοκα συστήματα τώρα λογισμικού, πώς τα οργανώνουμε? Ποιο είναι το best practice, ποιο θεωρείτε ότι είναι ο σωστός τρόπος για να οργανώσουμε ένα πολύπλοκο σύστημα? Να το δέσουμε? Ναι. Modules, κομματάκια. Ακριβώς. Είναι τα modules. Ουσιαστικά τι είναι? Έχουμε ένα μεγάλο σύστημα, το σπάμε.
το σπάμε σε κομματάκια. Ο τρόπος που μου αρέσει να το σκέφτομαι εγώ είναι σαν κομματάκια ενός παζλ. Τα οποία, τα κομματάκια αυτά ουσιαστικά επικοινωνούν μεταξύ τους, απ' τη μία, απ' την άλλη είναι όμως και ανεξάρτητα. Δηλαδή, τα κομματάκια του παζλ, όταν τα βάλουμε όλα μαζί, δημιουργούμε ένα σύστημα, το οποίο είναι, έχουμε μια εικόνα μπροστά μας, όταν έχουμε όλα τα κομματάκια. Όταν βγάλουμε ένα κομματάκι, παραμένει ένα κομματάκι του παζλ, κάνει κάτι. Αυτό λοιπόν είναι τα modules ουσιαστικά. Είναι κομματάκια τα οποία είναι ουσιαστικά, δεν θα τα πω κλάσεις, θα τα πω ουσιαστικά ένα σύνολο από κλάσεις, ένα σύνολο από αρχεία, ένα αφηρημένο σύνολο από κώδικα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλα κομμάτια κώδικα, να επαναχρησιμοποιηθεί ίσως. Και αυτό είναι τα modules. Λοιπόν, τώρα το Invenio. Τι κάνει? Το Invenio έχει σπάσει σε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα modules, είναι καμιά δεκαπενταριά. Ας δούμε λοιπόν λίγο κάποια βασικά. Λοιπόν, καταρχάς, το πιο απλό module. Έχουμε μια βάση δεδομένων, η οποία έχει μέσα πράγματα. Έχει βιβλία, έχει, δεν ξέρω, προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα εμείς θέλουμε με κάποιο τρόπο να τα δείξουμε στο χρήστη. Να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιλέξει πώς θα τα δείξει, να το δείξει κόκκινο, να το δείξει πράσινο, να δείξει φωτογραφία, να δείξει τίτλο, τι να δείξει. Λοιπόν, αυτό τώρα στο Invenio γίνεται με τη βοήθεια ενός module που λέγεται Bib Format. Να το πω και με ένα παράδειγμα. Το Bib Format, ας πούμε, είναι αυτό που μας δείχνει αυτήν εδώ τη σελίδα, η οποία είναι ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο. Αυτή η σελίδα δείχνει αυτή τη στιγμή ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, μια δημοσίευση ουσιαστικά, ένα τέλος πάντων αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο Invenio. Και τι κάνει τώρα το Bib Format? Επέλεξε ότι θα φαίνεται έτσι. Ας πούμε αυτό το παλιακό look που δεν ξέρω, μου θυμίζει 2002, είναι ένα μέρος του Bib Format. Το Bib Format επέλεξε ένα template το οποίο μοιάζει με αυτόν τον τρόπο. Επίσης το Bib Format επιλέγει, ας πούμε, το ποια στοιχεία θα δείξει, δηλαδή το ότι το πάνω το μενού θα περιέχει, ας πούμε, citations, θα περιέχει κριτικές, θα περιέχει δεν ξέρω τι. Αυτά και αυτά είναι ένα μέρος του Bib Format. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο module, αυτό είναι το πρώτο και ίσως από modules με τα οποία θα έχουμε την περισσότερη επαφή, από την άποψη ότι θα πειράξουμε, σχεδόν όλοι θα πειράξουμε πράγματα πάνω στο αισθητικό κομμάτι του Invenio. Τώρα, τα δεδομένα. Πριν είπα εγώ για μια βάση δεδομένων με προϊόντα, είπα για μια βάση δεδομένων με βιβλία, με διάφορα πράγματα. Το Invenio μέσα πώς αποθηκεύει? Το Invenio μας από πίσω, πώς θα αποθηκεύει? Και δεν λέω δεν εννοώ μια βάση MySQL, εννοώ σε πιο high level τα αντικείμενα, ας πούμε, με τι τρόπο θα μπορούσαν να αποθηκευτούν. Ο τρόπος είναι αυτό που είπε πριν και η κυρία Σβουροπούλου, είναι το πρότυπο MARC. Το Invenio αποθηκεύει δεδομένα με το πρότυπο MARC και μάλιστα με μια μορφή του MARC, το MARC XML, το οποίο θα το ας δούμε ένα παράδειγμα. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα MARC XML, δυστυχώς δεν νομίζω να φαίνεται πολύ καλά. Είναι τέλος πάντων ένα XML αρχείο. Καταρχάς, ξέρουμε τι είναι το XML. Υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει τι είναι το XML, σαν μορφή? Λοιπόν, το XML, ας το σκεφτούμε, είναι μια γλώσσα, ουσιαστικά, η οποία τι μας κάνει? Μας δίνει μια δομή. Μας δίνει μια δομή εμφολευμένη. Τώρα, εμφολευμένη, πώς θα εξηγήσω. Ουσιαστικά μας παρέχει μια δομή ουσιαστικά όπου έχουμε δεδομένα μέσα σε άλλα δεδομένα, ας το πούμε. Ουσιαστικά έχουμε tags, ουσιαστικά έχουμε κάποια tags, το collection, είναι ένα tag. Το οποίο ανοίγει σε ένα σημείο, κλείνει σε ένα σημείο κάτω από την οθόνη τέλος πάντων, γιατί έχουμε πάρει ένα κομμάτι μόνο. Το record, ανοίγει, κλείνει κάπου χαμηλά. Το data field, αυτό εδώ το data field, ανοίγει εδώ, κλείνει εδώ. Τέλος πάντων, το XML είναι ουσιαστικά αυτή η δομή των διαμόρφωσης των δεδομένων, ας το πούμε. Λοιπόν, τώρα, το MARC, το MARC ουσιαστικά τι μας λέει τώρα? Μας λέει, το MARC καταρχάς, επειδή δεν το ανέλησε ίσως αρκετά η κυρία Ζουροπούλου, είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται, είναι το πρότυπο βασικά που χρησιμοποιείται στις βιβλιοθήκες αυτή την περίοδο. Ουσιαστικά κάνει define κάποια tags, κάποια νούμερα, αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε εδώ πέρα 024, 041, κάνει define κάποια νούμερα
τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν σε κάποιο είδους μεταδεδομένα, για παράδειγμα τίτλο. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι το tag 245 αντιστοιχεί στον τίτλο. Μπορούμε να δούμε ότι το tag 224 αντιστοιχεί, ουσιαστικά έχει από κάτω κάποια υποδεδομένα, όπως το ISSN, που είναι ένας μοναδικός κωδικός, αντίστοιχα με το ISBN για τα βιβλία. Λοιπόν, τώρα τι κάνει λοιπόν το Invenio? Φτιάχνει τέτοια XML ουσιαστικά, αποθηκεύει τα δεδομένα σε τέτοια XML. Και πώς γίνεται αυτό? Έχει ένα πίνακα με αντιστοιχίες ουσιαστικά και λέει το tag 520 είναι το abstract. Ό,τι μπει εκεί μέσα είναι abstract. Τέλος πάντων, για να μην κουράσουμε άλλο με τα XML, ας δούμε λοιπόν λίγο τώρα κάτι πιο ενδιαφέρον. Έχουμε βάλει τα βιβλία μας μέσα στο Invenio. Έχει φτιάξει λοιπόν αυτό, έχει φτιάξει αυτό 500 XML που έχουν μέσα δεδομένα, βιβλία, τίτλους, περιγραφές, περιεχόμενα, δεν ξέρω τι. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να τα ψάξουμε? Να το θέσω διαφορετικά. Όταν ψάχνουμε στην Google, ας πούμε, η Google πώς ψάχνει τα πράγματα, πώς ψάχνει τα δεδομένα μας, τι κάνει, περνάει ένα δισεκατομμύριο σελίδες, ένα τρισεκατομμύριο, δεν ξέρω πόσες έχει, και κοιτάει μία-μία αν είναι αυτή που ψάχνουμε. Καμιά ιδέα? Λοιπόν, αυτό που κάνει είναι δημιουργεί το λεγόμενο ευρετήριο, ή στα αγγλικά index, που ίσως θα το έχουμε ακούσει. Index τι είναι? Index, νομίζω ένας τρόπος να το σκεφτούμε, είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος ή ένα λεξικό. Δεν θα το εξηγήσω σε πιο χαμηλή μορφή. Είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος ή ένα λεξικό. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε, ας πούμε, ένα λεξικό και ψάχνω τη λέξη, δεν ξέρω, αριστεία. Τη λέξη αριστεία πώς θα τη βρω? Θα πάω στο α, θα πάω μετά στο ρο, το λεξικό είναι ταξινομημένο με βάση η αλφαβητική σειρά, και μπορώ πολύ γρήγορα, πηγαίνοντας στο α, πηγαίνοντας στο ρο, πηγαίνοντας στο τάδε, μπορώ πολύ γρήγορα να βρω, ας πούμε, τη λέξη αριστεία χωρίς να ψάξω όλο το λεξικό. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Γιατί το Invenio ουσιαστικά κάνει κάτι τέτοιο. Το Invenio τι κάνει? Δημιουργεί πρακτικά ένα τέτοιο ευρετήριο, ένα index, πάνω στα βιβλιογραφικά δεδομένα που το έχουμε περάσει, και μάλιστα φτιάχνει πολλαπλά index, πολλαπλά ευρετήρια ανά πεδίο. Και πώς το... Ας δούμε όμως σε κάτι άλλο. Λοιπόν, ας πούμε ότι εγώ δεν ψάχνω τη λέξη... Εγώ δεν ψάχνω μόνο μία λέξη, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο ενός βιβλίου. Δεν ξέρω εγώ Εγώ θέλω να βρω, ας πούμε, δημοσιεύσεις που να περιέχουν απλά τη λέξη ΕΛΑΚ. Δεν ξέρω εγώ όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν μέσα. Δεν ξέρω τον πλήρη τίτλο των δημοσιεύσεων που έχουν μέσα τη λέξη ΕΛΑΚ. Άρα πώς θα τη βρω? Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Ας πούμε ότι έχουμε ένα βιβλίο ή μια δημοσίευση που λέγεται Εφαρμογές ΕΛΑΚ. Ας πούμε ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα, λέγεται Εφαρμογές ΕΛΑΚ. Λοιπόν, πώς θα φτιάξουμε ένα ευρετήριο το οποίο θα μας επιτρέπει, όταν εγώ γράψω ΕΛΑΚ, να βρούμε εφαρμογές ΕΛΑΚ? Αφού το πρώτο γράμμα στον τίτλο είναι το εφαρμογές. Η πρώτη λέξη στον τίτλο είναι εφαρμογές. Πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα ευρετήριο με το οποίο, ψάχνοντας με μία λέξη από οποιοδήποτε σημείο του τίτλου, να βρούμε περιεχόμενα που να περιέχουν αυτή τη λέξη στον τίτλο? Λοιπόν, γίνεται το λεγόμενο, αυτό που λέμε tokenization. Ουσιαστικά τι γίνεται? Σπάμε τον τίτλο σε λέξεις κλειδιά. Και τι κάνουμε μετά? Δεν φτιάχνουμε ένα ευρετήριο που έχει ολόκληρους τους τίτλους των βιβλίων. Δεν φτιάχνουμε ένα ευρετήριο που να λέει εφαρμογές ΕΛΑΚ, έβρεση κάτι, όλα ξέρω, οτιδήποτε, τέλος πάντων, όλους τους τίτλους όλων των βιβλίων, αλλά φτιάχνουμε ένα ευρετήριο που περιέχει λέξεις κλειδιά ουσιαστικά. Και τι περιέχει? Περιέχει, ας πούμε, τη λέξη εφαρμογές, τη λέξη ΕΛΑΚ. Και τι γίνεται? Άμα γράψουμε εμείς τη λέξη ΕΛΑΚ, θα ψάξει αυτό να βρει τη λέξη ΕΛΑΚ στο ευρετήριο. Τη βρήκε.
τι έχει τώρα μέσα το, τι έχει μέσα αυτό το λεξικό, ας το πούμε, γιατί δεν είναι λεξικό, είναι κάτι άλλο, είναι ένα ευρετήριο, το οποίο τι έχει μέσα, δεν έχει περιγραφή του ΕΛΑΚ, έχει references, έχει ουσιαστικά από το ΕΛΑ, τη λέξη, με τη λέξη ΕΛΑΚ, ποιες δημοσιεύσεις έχουν μέσα αυτή τη λέξη. Και εδώ την έχει, ας πούμε, η εγγραφή εφαρμογές ΕΛΑΚ. Μπορεί να την είχε, μπορεί να έχει μια άλλη εγγραφή, να λεγόταν αριστεία ΕΛΑΚ. Θα μπορούσε να έχει χίλιες δημοσιεύσεις που να περιέχουν μέσα τη λέξη ΕΛΑΚ. Το ευρετήριο, τι γίνεται λοιπόν, όταν ψάξουμε τη λέξη ΕΛΑΚ, πάει στο ευρετήριο. Βρίσκει πολύ γρήγορα τη λέξη ΕΛΑΚ που βρίσκεται. Βρίσκει ποιες είναι οι δημοσιεύσεις που περιέχουν τη λέξη ΕΛΑΚ, η οποία είναι μέσα, ουσιαστικά είναι το περιεχόμενο της εγγραφής, ας πούμε, στο ευρετήριο, και μας δείχνει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, εντάξει, είναι λίγο πιο πολύπλοκο, γιατί εγώ ψάχνω δύο λέξεις, ας πούμε. Ψάχνω αριστεία ΕΛΑΚ και θέλω να βρω δημοσιεύσεις που να περιέχουν δύο λέξεις, αριστεία και ΕΛΑΚ. Πώς γίνεται? Με τον ίδιο τρόπο. Θέλει κανείς να το περιγράψει? Κανείς? Τόσο δύσκολα σας τα λέω, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο τρόπος είναι ότι αν εγώ ψάξω, ας πούμε ότι εγώ ψάχνω αριστεία ΕΛΑΚ. Βάζω δύο λέξεις κλειδιά. Τι θα γίνει? Την αναζήτησή μου θα τη σπάσει και αυτό πάλι σε δύο λέξεις. Θα ψάξει πρώτα την αριστεία, τέλος πάντων θα υπήρχε στο ευρετήριο κάπου και η λέξη αριστεία και το ΕΛΑΚ. Και τι θα κάνει μετά? Ουσιαστικά αυτό που θα κάνει ουσιαστικά είναι θα συνδυάσει αποτελέσματα από το ένα, από το άλλο. Πρακτικά υπάρχει και ένα μέτρικο εδώ πέρα που λέγεται relevance, ανάλογα με το πόσες από τις λέξεις κλειδιά που έβαλα σε ένα αποτέλεσμα που εμφανίζονται όλες οι λέξεις κλειδιά, είναι, ξέρω εγώ, πολύ relevant, είναι πολύ σχετικό με αυτό που έψαξα. Άμα έχει, ξέρω εγώ, λιγότερες, θα έχει χαμηλότερο relevance. Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα είναι ότι τα πιο relevant αποτελέσματα θέλω να μου βγαίνουν ψηλότερα. Και από εκεί και πέρα είναι επιστήμη ολόκληρη το ποιο θα βγει πρώτο, ποιο θα βγει δεύτερο, που δεν θα την αναπτύξουμε περισσότερο. Γιατί την έκανα όλη αυτή την ανάλυση? Γιατί το Invenio έχει και αυτό τη δική του μηχανή που να δημιουργεί ευρετήρια. Είναι το λεγόμενο BB Index, το οποίο τι μας επιτρέπει, αυτό ουσιαστικά τι κάνει τώρα. Παίρνει κάποια από τα λογικά πεδία, δηλαδή το τίτλο, το abstract, το, δεν ξέρω, το συγγραφέα. Παίρνει αυτά τα πεδία και φτιάχνει ευρετήρια για το καθένα. Για παράδειγμα, ένα ευρετήριο με τίτλους. Ένα ευρετήριο με λέξεις που υπάρχουν, ας πούμε, στα ονόματα των συγγραφέων. Αυτό γιατί το κάνει? Γιατί μετά μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία σύνθετη αναζήτηση. Όχι, δεν έχω screenshot δυστυχώς. Νομίζω ότι είχα. Δεν πειράζει. Φυσικά κάνει μια σύνθετη αναζήτηση. Και μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε τις εγγραφές που περιέχουν αριστεία και έχουν γραφτεί από την κυρία Φουντά. Αυτό κάνει ουσιαστικά το BB Index. Και αυτό είναι και ο πιο απλός τρόπος ουσιαστικά για να κάνει σύνθετη αναζήτηση. Αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο στην αναζήτηση. Αυτό που θέλω να ξέρουμε απλά είναι ότι το module του Invenio που ασχολείται με όλη αυτή τη διαδικασία που περιέγραψα είναι το BB Index. Κάνει όλα αυτά τα πράγματα που είπα. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα τώρα που αφορά το Invenio. Πώς εισάγουμε δεδομένα στο Invenio? Δηλαδή, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι εγώ θέλω να κάνω submit, ουσιαστικά, εγώ σαν ένας χρήστης, σαν ένας συγγραφέας, σαν ένας, δεν ξέρω τι είμαι, αλλά θέλω να κάνω εγώ σαν ένας μεμονωμένος χρήστης μια υποβολή, ας πούμε, μιας εργασίας, μιας δημοσίευσης, ενός κάτι. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, τι χρειάζεται, τι θα πρέπει να έχει ένα σύστημα για να μου το επιτρέψει αυτό? Δεν είναι απλό. Ναι. Ένα module το οποίο θα επιτρέψει στον χρήστη να εισάγει δεδομένα. Ακριβώς. Ένα module που θα δημιουργεί μια φόρμα λοιπόν για να βάζει ο χρήστης τα δεδομένα. Αυτό το module λέγεται Web Submit στην περίπτωσή μας εδώ πέρα. Λοιπόν, το Web Submit τι κάνει?
εμφανίζει ένα τέτοιο πράγμα. Το οποίο πάλι μου φαίνεται παλιακό, αλλά αυτά είναι δικές μου περιέργειες. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, φτιάχνει μια φόρμα που έχει κάποια παιδεία, τίτλο, τι είναι αυτό, reference number, τέλος πάντων, ή μπορεί να το δώσει αυτόματα, από κάτω μπορεί να έχει ημερομηνία δημοσίευση, συγγραφέα κτλ. Αυτό είναι το web summit, μπορεί να φτιάξει και ολόκληρο wizard ουσιαστικά, ή μπορεί να, πριν κάνω την υποβολή να μου επιτρέψει να δω τα δεδομένα που έβαλα. Σε κάθε περίπτωση, το Web Summit φτιάχνει αυτό. Φτιάχνει ένα wizard, έναν τρόπο τέλος πάντων να το δούμε αφηρημένα για τον χρήστη να πάει και να βάλει πράγματα μέσα στο Invenio. Το άλλο σενάριο είναι το λεγόμενο όταν θέλω να κάνω migration. Δηλαδή, έχω μια βιβλιοθήκη που έχει μέσα πάρα πολλές εγγραφές και εγώ θέλω αυτή τη βιβλιοθήκη, από αυτή τη βιβλιοθήκη μάλλον, θέλω να μεταφέρω όλες τις εγγραφές, να τις βάλω και στη δικιά μου. Να τις έχω. Θέλω να έχω μια κόπια. Αυτό πώς γίνεται. Εκεί πέρα ουσιαστικά τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε το λεγόμενο Bib Upload, το οποίο είναι ένα module που δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διαβάζει αρχεία στη μορφή MarkXML. Τι είπαμε ότι είναι το MarkXML? Ναι, πες μου. Μορφή αναπαραγωγής του βιβλίου. Ακριβώς. Είναι το μοντέλο, είναι ο τρόπος αναπαράστασης ουσιαστικά των δεδομένων που έχουμε μέσα στη βάση. Αφού λοιπόν, όπως είπα, το Mark είναι ένα στάνταρ, είναι πρακτικά το στάνταρ, δηλαδή χρησιμοποιείται από σχεδόν όλες τις βιβλιοθήκες. Σημαίνει ότι μπορώ σχετικά εύκολα, γιατί σε migration ποτέ δεν λέω τη λέξη εύκολα, αλλά σχετικά εύκολα μπορούμε τέλος πάντων να μετατρέψουμε τα δεδομένα σε μια μορφή που να μπορούμε να τα εισάγουμε μαζικά στη δική μας βιβλιοθήκη. Ωραία. Όπως είπα, αυτά μου φαίνονται παλιακά. Δεν μου αρέσει αυτό το interface. Εμένα το θεωρώ χάλια. Τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, ουσιαστικά υπάρχουν 4 τρόποι για να κάνουμε customize αυτό το interface. Λοιπόν, ο ένας είναι να πειράξουμε. Όλοι έχετε κάποιο background από ό,τι θυμάμαι σε HTML και CSS. Ουσιαστικά μπορούμε λοιπόν απλά να πειράξουμε το CSS. Πειράζουμε το CSS και το κάνουμε κόκκινο. Το κάνουμε πράσινο, το κάνουμε κίτρινο, δεν ξέρω. Ή το κάνουμε, μεγαλώνουμε με πράγματα, μικραίνουμε. Άλλος τρόπος για να κάνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα, γιατί το CSS καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή της σελίδας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ότι η σελίδα έχει ένα table εκεί πέρα ή έχει, ξέρω εγώ, εμφανίζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα πάνω στο header και δεν μας αρέσει. Και αν γίνει αυτό τώρα, υπάρχουν οι εξής τρόποι. Υπάρχουν κάποια στατικά templates, τα οποία είναι HTML ουσιαστικά, ή δεν είναι ακριβώς HTML, είναι μια μορφή που είναι σχεδόν ίδια με HTML. Πρακτικά, η μόνη διαφορά αυτών των αρχείων είναι ότι περιέχουν μόνο το body, δεν περιέχουν το header και το footer. Αυτά τα templates, λοιπόν, ένα παράδειγμα αυτών των templates είναι τα help pages. Άμα πω εγώ στη βοήθεια, ας πούμε, στο διαχειριστικό περιβάλλον, θα έχει κάποια templates, θα έχει κάποια πράγματα, θα έχει μια βοήθεια, θα έχει, ξέρω εγώ, κάποια ίσως περιεχόμενα, από κάτω θα έχει, ξέρω εγώ, ενότητες, ας πούμε, της βοήθειας. Αυτά όλα είναι στατικά templates, είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι τα λεγόμενα web doc templates, για όποιον θέλει να το... Άμα γράψει κάποιος Invenio web doc templates στο Google, ας πούμε, θα βρει αρκετές πληροφορίες για το τι είναι αυτά και πώς τα πειράζουμε. Τέλος, για τους πιο advanced χρήστες, που είμαστε όλοι μας, ελπίζω, λοιπόν, είναι τα δυναμικά templates. Πρακτικά μιλάμε για Python αρχεία πλέον, όπου πειράζουμε κώδικα. Δηλαδή, τι κάνουν αυτά τα templates. Ουσιαστικά μπορεί να έχουν μέσα loops, μπορεί να έχουν if, μπορεί να έχουν τέτοια constructs, τα οποία, ωστόσο αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι αυτά τα templates, αυτά τα αρχεία Python, μπορεί να είναι αρχεία Python, αλλά ασχολούνται μόνο με την παρουσίαση, ασχολούνται με το πώς θα μας δείξουν τα δεδομένα. Ασχολούνται, ας πούμε, το μόνο loop, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει ένα τέτοιο template, μπορεί να είναι μια λίστα, ας πούμε, με εγγραφές. Μπορεί να είναι σε ένα σημείο να αντικαθιστά, ας πούμε, το username του χρήστη με να αντικαθιστά ένα tag, ουσιαστικά, που θα είναι το username του χρήστη, με το username του χρήστη που έχει μπει στο σύστημα. Οπότε, με αυτούς τους 4 τρόπους, μπορούμε να κάνουμε customize πρακτικά τα πάντα στο Invenio. Μπορούμε να το κάνουμε αγνώριστο. Δεν θα το κάνουμε, αλλά μπορούμε. Ελπίζω. Λοιπόν,
Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω τώρα όσον αφορά τα modules του, τα modules και τέλος πάντων την αρχιτεκτονική του Invenio, είναι το λεγόμενο localization. Τι σημαίνει αυτό? Το Invenio το είδαμε, για όποιον έχει μπει, το είδε ότι είναι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, εντάξει, καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι προγραμματιστές του Invenio δεν είναι Έλληνες. Μακάρι να ήταν, αλλά δεν είναι. Οπότε τι γίνεται? Φτιάξαν αυτοί το Invenio, γράψαν τα κείμενά τους στα αγγλικά και χρησιμοποιώντας τέλος πάντων μια τεχνολογία, την οποία θα τη δούμε ίσως πιο αναλυτικά και σε ενισχυτικές, θα τα δούμε σε άλλη στιγμή, ουσιαστικά μας επιτρέπει να αντικαθιστούμε strings, να αντικαθιστούμε ένα string που έχει γραφτεί στα αγγλικά, να το αντικαθιστούμε με την ελληνική του έκδοση. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μέσα τον εξής τρόπο. Υπάρχουν κάποια αρχεία στον κώδικα ή τέλος πάντων στο Invenio γενικότερα που τι μπορεί να περιέχουν. Τι θα μπορούσαν να περιέχουν αυτά τα αρχεία? Ναι. Πες εσύ, ναι. Πληροφορίες για τη γλώσσα. Πληροφορίες για τη γλώσσα. Δηλαδή πώς θα μπορούσες να το φανταστείς, ας πούμε. Πώς θα μπορούσες να το φανταστείς, δηλαδή, ας πούμε. Να ξέρω εγώ το αγγλικό και το ελληνικό. Πώς το φαντάζεσαι? Ναι, φαντάζομαι έτσι. Ναι. Σωστά το φαντάζεσαι. Είναι κάπως έτσι. Η μορφή του είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτό το αρχείο είναι μέσα γεμάτο, μιλάμε για χιλιάδες γραμμές τέλος πάντων, με τέτοιου στυλ strings. Υπόψη είναι ότι όλα αυτά τα κειμενάκια λέγονται strings, για όποιον δεν το έχει υπόψη του. Για παράδειγμα, έχει γράψει στα αγγλικά ένας προγραμματιστής του Invenio σε ένα σημείο του κώδικα, έχει γράψει το string που λέει and not. Okay. Εμείς θέλουμε να λέει και όχι. Οπότε τι κάνουμε? Πάμε σε αυτό το αρχείο και του λέμε ότι το and not, αυτό το κομμάτι, θέλουμε να το μεταφράσεις και να το πεις και όχι όταν ο χρήστης είναι Έλληνας. Ή όταν ο χρήστης είναι Άραβος, μπορεί να το λέει στα αραβικά. Μπορεί να το λέει, δεν ξέρω, να το λέει και από δεξιά προς αριστερά. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Admin area, περιοχή διαχειριστή. Λοιπόν, αυτό τώρα ειδικά το συγκεκριμένο με τις μεταφράσεις και το localization θα το δούμε και στην πράξη, το άλλο Σάββατο, όχι αυτό, αλλά το άλλο Σάββατο, στην ενισχυτική, θα δούμε ακριβώς αυτό με παραδείγματα. Δηλαδή πώς μπορούμε να μπούμε στο Invenio και να πειράξουμε κάποια πράγματα. Να αλλάξουμε, ας πούμε, λίγο, μπορεί να αλλάξουμε λίγο τη γλώσσα, μπορεί να αλλάξουμε κανένα template. Να κάνουμε κάποια πράγματα για να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, μέχρι τότε, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ και ακούω ερωτήσεις. Ναι. Αυτό με τη μετάφραση που είπες στο τέλος, ναι. Πρακτικά δουλεύει? Δεν θα είναι δηλαδή συντακτικά ταιριάζουν? Συντακτικά, αυτό είναι ένα καλό point. Αυτό είναι πολύ καλό point που λες. Translate, ξέρω, και στα βγάζει. Ναι, είναι ένα καλό point που λες. Αυτό που γίνεται, καταρχάς δεν είναι Google Translate, από την άποψη ότι τα strings είναι συγκεκριμένα. Ενώ δεν βάζει ο χρήστης ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και προσπαθεί το σύστημα να δημιουργήσει μια μετάφραση από το πουθενά. Το θέμα είναι όμως αυτό που λες ισχύει. Γιατί για παράδειγμα στα αγγλικά δεν αλλάζει λέξη για παράδειγμα με το αν είναι άντρας ή γυναίκα κάποιος. Οπότε εκεί πέρα ουσιαστικά το get text, το οποίο αυτό ας πούμε είναι κάτι που μπορούμε και μάλλον θα το δούμε κατά πάσα πιθανότητα στην ενισχυτική. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Το get text ουσιαστικά υποστηρίζει κάποιους κανόνες. Δηλαδή μπορείς να γράψεις το string το ελληνικό με κάποιο τρόπο, ώστε με βάση κάποια κριτήρια όταν τέλος πάντων δημιουργείται το string να θέτει το αντρικό ή το γυναικείο φύλο. Ή αν είναι, ξέρω εγώ, ένα ή πολλά, αν είναι ενικός ή πληθυντικός, ας πούμε, σε κάτι, μπορεί και εκεί πέρα να αλλάζει, π.χ. Άλλη ερώτηση? Ναι. Ένα τέτοιο template μιας γλώσσας, είναι και αυτό ανοιχτός κώδικας, το οποίο παίρνει διορθώσεις και συμπληρώνεται? Ναι, εφόσον αυτά τα templates είναι μέρος του Invenio, είναι μέρος του core του Invenio, είναι ουσιαστικά ανοιχτός κώδικας, ο οποίος είναι και στο repository, στο οποίο μπορούμε να δούμε όλο τον υπόλοιπο κώδικα του Invenio, ναι. Άλλο? Ναι. Για το customization που είπες, για το Invenio, είπες τέσσερις τρόπους. Είπες τέσσερις τρόπους. Θα χρησιμοποιήσουμε τελικά κάποιον από αυτούς? Είναι ανάλογα τώρα το... Ανάλογα τη διάθεση... Αυτό είναι εξαρτάται από εσάς, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή ανάλογα τη διάθεσή σας. Όπως είχε πει η κυρία Φουντά, είναι σε κάποιο βαθμό θα διαμορφωθεί και από εσάς το τι θα μάθουμε και τι θα πούμε. Οπότε, κάποιους από αυτούς τους τρόπους θα τους αξιοποιήσουμε σίγουρα. Τώρα, αν θα τους χρησιμοποιήσουμε όλους,
Θα το δούμε στην πορεία. Άλλος. Ναι. Πέρα από θέματα εμφάνισης, που από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον τα τρία πρώτα bullets από αυτά, που, αυτά τα οποία αναφέρθηκε σε σχέση με το πώς μπορούμε να αλλάξουμε το εμβαίνιο. Εμφανισιακά, υπάρχουν και αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο λειτουργίας. Σε επίπεδο λειτουργίας είναι τα modules που είπα πιο πριν. Δηλαδή, στο BIM Index, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα, για να πω την αλήθεια, τι αλλαγή θα μπορούσαμε να θέλουμε να κάνουμε στο BIM Index, αλλά όταν μιλάμε για επίπεδο λειτουργίας, φεύγουμε από την παρουσίαση, πάμε ουσιαστικά σε κάποια από τα modules τα οποία παρέχουν μια λειτουργία. Μπορεί να είναι το BIM Index, μπορεί να είναι το BIM Format, μπορεί να είναι το Web Submit, μπορεί να είναι το BIM Upload. Το BIM Upload, για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να του βάλουμε λειτουργία να δέχεται δεδομένα και σε μια άλλη μορφή. Όχι μόνο σε Mark, ας πούμε, να μπορεί να κάνει convert και από μια άλλη μορφή. Εκεί θα πειράζαμε το module που ασχολείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία. Okay. Άλλος. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα module αυτά πρέπει να είναι γραμμένα στην ίδια γλώσσα, μας περιορίζει δηλαδή, ή μπορεί να είναι το... μας περιορίζει από ποια άποψη. Τα templates ουσιαστικά έχουν ένα συγκεκριμένο format, το οποίο είναι ή θα είναι τα webdoc, τα οποία, όπως είπα, είναι ένα format του Invenio ουσιαστικά, είναι σαν HTML με κάποια tags που αντικαθίστανται, τέλος πάντων, είναι με κάποια πολύ basic ουσιαστικά, με κάποια πολύ basic functionality, ας πούμε, πέρα από το πώς φαίνεται η σελίδα. Τα templates, ας πούμε, τα άλλα που είναι σε Python, ναι, είναι σε Python, δηλαδή δεν μπορούμε να τα γράψουμε σε μια άλλη γλώσσα. Θεωρητικά όλα γίνονται, αλλά πρακτικά όχι. Άλλος. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ τότε. Και δεν ξέρω, θα μιλήσει κάποιος άλλος μετά. Ναι. Στο project, το τελικό, υπάρχουν κάποιες ιδέες αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να συζητηθούν. Τι περίπου σκεφτόμαστε να κάνουμε στο τελικό project, δηλαδή σε αυτό που θα συνεισφέρουμε όλοι μαζί, που θα συνεισφέρει όλη η ομάδα. Λίγο έτσι μια ιδέα, σε επίπεδο όσο πιο ψηλό γίνεται. Θέλετε να πω εγώ ή τα παιδιά? Εσύ καταρχήν να δώσεις μια έτσι γενική εικόνα αυτή που έχεις εσύ στο μυαλό σου, για να δούμε πώς αυτή την εικόνα ή αυτή την, αυτό τέλος πάντων το πλαίσιο που θα βάλεις μπορεί να συμπληρωθεί με τα, από τους εκπαιδευόμενους. Ναι. Λοιπόν, ανάλογα τέλος πάντων με το τι θέλουμε κιόλας να ασχοληθούμε, υπάρχει από απλή μετάφραση, από απλά strings, να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα, και να πούμε στα αγγλικά, ή κάποια που είναι λάθος. Βρήκα πολλά strings στο Invenio που είχαν ορθογραφικά μέσα. Ακόμα και αυτά, μην τα υποτιμάτε, είναι μια συνεισφορά πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική, γιατί αυτά είναι εν τέλει πράγματα που βλέπει ο τελικός χρήστης. Δηλαδή, ίσως είναι και πιο σημαντικά από κάποιες φορές από πράγματα που γράφουμε στον κώδικα. Άλλο πράγμα τώρα, άλλες ιδέες, ας πούμε, που είχαν υποθεί, είναι το Learning Object Model, ας πούμε, που ανέφερε η κυρία Σβουροπούλου, να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο ή κάποια από τα χαρακτηριστικά του να τα ενσωματώσουμε στο Invenio. Ουσιαστικά να μπορούμε να προσθέτουμε τέτοιου είδους αντικείμενα σε ένα βαθμό. Για παράδειγμα, αν στο Invenio δεν υπάρχει στη λίστα των μεταδεδομένων τα Creative Commons, είναι μια πληροφορία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε λοιπόν, για παράδειγμα, να προσθέσουμε στα μεταδεδομένα την έννοια των Creative Commons. Δηλαδή να ξέρουμε το Learning Object, το αντικείμενο το μαθησιακό, τι τύπου άδεια Creative Commons διαθέτει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αναζητάμε μια πληροφορία. Εγώ, για παράδειγμα, στο βαθμό μου θέλω να χρησιμοποιήσω ένα μαθησιακό αντικείμενο, αλλά θέλω να έχει τέτοια άδεια που να μπορώ να το πάρω, να το χρησιμοποιήσω και να ξέρω ότι μπορώ να το μετατρέψω, για παράδειγμα. Ή δεν μπορώ να το μετατρέψω, ότι μπορώ απλά να αναφερθώ στον δημιουργό του ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων υποστηρίζει αυτή η άδεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν σε μεταδεδομένο. Για παράδειγμα, στο Invenio
έχει αυτό το μεταδεδομένο αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μοντέλο στο οποίο, το πρότυπο στο οποίο βασίζεται, έχει παραδείγματος χάρη σαν μεταδεδομένο το Creative Commons, και αν δεν το έχει, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ ως θα ήθελα πάρα πολύ να προσθεθεί αυτό το μεταδεδομένο, εάν δεν υπάρχει, γιατί προφανώς, εφόσον μιλάμε για Learning Object, στο αποθετήριό μας, το Invenio τελικά, θα βάλουμε μαθησιακά αντικείμενα. Επομένως, το μάθημά μου, ένα object του μαθήματός μου, το μάθημα οποιοδήποτε καθηγητή, το μάθημα οποιοδήποτε δημιουργού, θα μπορούσε να ενδιαφέρει πάρα πολύ η πληροφορία αυτή. Απλά αυτό που ίσως είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι και όσον αφορά τα projects, ουσιαστικά θα υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει ο καθένας. Δηλαδή, όπως είπα, ανεξάρτητα από το επίπεδο που έχει κάποιος στον κώδικα, ακόμα και από το ενδιαφέρον που έχει, αν και νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι είχατε πει την άλλη φορά ότι θέλετε να μάθετε, ας πούμε, Python. Οπότε, ανεξάρτητα τώρα του επίπεδου και του πώς, και τι προτιμάτε να κάνετε, θα υπάρχουν πράγματα που ο καθένας θα μπορέσει να κάνει. Άλλος μπορεί να ασχοληθεί με κάτι που να έχει πιο πολύπλοκο κώδικα, άλλος μπορεί να ασχοληθεί με κάτι που να αφορά πιο πολύ, ας πούμε, το front-end, κάτι που δεν είναι όμορφο, κάτι. Η κυρία Φουντά είπε ήδη κιόλας, εξήγησε λίγο κάπως το concept. Από εκεί και πέρα, ναι, θα μας βοηθήσετε κι εσείς με το να μας πείτε τι θα θέλατε κιόλας, ας πούμε, με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε, θα σας ενδιαφέρε περισσότερο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το γνωρίσουν λίγο για να κάνουν τις προτάσεις τους και πρέπει να βάλουμε και κάποιους άξονες, όπως για παράδειγμα ότι εμείς θέλουμε να οδηγήσουμε το Invenio για να χωρέσει, για να πάρει, για να του βάλουμε μέσα περιεχόμενο εκπαιδευτικό. Που αυτό είναι σίγουρο, επομένως μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα πάρει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, επομένως τα μεταδεδομένα θα πρέπει να είναι αντίστοιχα, πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιο πρότυπο. Το έχουμε επιλέξει αυτό. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να μπει ένα πολύ σταθερό πλαίσιο για να αρχίσουν οι εκπαιδευόμενοι να σκέφτονται, γιατί ακριβώς όλη η πληροφορία είναι μεγάλη. Εγώ κάτι που θα πρότεινα για αρχή είναι καταρχάς, όποιος δεν έχει μπει ακόμα στο Invenio που έχουμε στήσει στο openlibos.cs.gr, αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου στην πλατφόρμα αυτό το link. Σωστά. Ναι. Θα πρότεινα καταρχάς να μπουν όλοι σε αυτό το URL, να δούνε λίγο το Invenio, να το δούνε λίγο σαν χρήστες. Να δούνε τι. Πώς βάζω, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να βάλω μια δημοσίευση, θέλω να βάλω μια εργασία, ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο. Πώς θα ξεκίναγα να το βάλω. Καταρχάς, αυτό είναι το βασικότερο. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι χρειάζεται, αυτό λέω και στην κυρία Φουντά, κάποιο είδους παράδειγμα, κάτι, ας πούμε, που να πούμε ότι αυτό τώρα θέλουμε να το βάλουμε μέσα. Τι μας λείπει για να το βάλουμε. Αυτή είναι η δική μου πρόταση για να μπορέσουν να πάρουν και όλοι λίγο μια ιδέα και να συμμετέχετε και όλοι ουσιαστικά να συμμετέχετε και όλοι και στη διαμόρφωση, ας πούμε, του τι θα βάλουμε. Γιατί μπορεί να δούμε ότι λείπουν 100 πράγματα. Δεν μπορεί να μην τα βάλουμε και τα 100, μπορεί να βάλουμε κάποια, ας πούμε, που τα θεωρούμε σημαντικότερα. Ναι. Ναι. Σε αυτό που έχουμε στήσει στο ΤΕΙ πάντως, εάν το βάλουμε να φαίνεται στα ελληνικά και πατήσουμε βοήθεια, βλέπουμε ότι λείπουν πολλά. Δηλαδή πολλά είναι στα αγγλικά, άλλα είναι στα ελληνικά, άλλα είναι στα αγγλικά. Ναι, αυτό, ας πούμε, είναι το. Δηλαδή φαίνεται ότι λείπει η πράγμα. Υπάρχουν ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα πέρα τώρα από το. Πέρα από το LOM, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό, υπάρχουν και συνεισφορές. Όπως είπα, όπως αυτό ακριβώς, η βοήθεια, υπάρχουν κομμάτια της βοήθειας που δεν είναι στα ελληνικά. Το οποίο είναι πολύ κακό. Σαν experience χρήστη, ο οποίος, σαν ένας Έλληνας χρήστης, ένας Έλληνας φοιτητής, ένας Έλληνας καθηγητής που μπαίνει σε ένα ελληνικό σύστημα, πάει στη βοήθεια και εκεί είναι στα αγγλικά όλα ξαφνικά. Αυτό, ας πούμε, ναι, και αυτό είναι μια συνεισφορά που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε, ας πούμε, να μεταφράσουμε κομμάτια της βοήθειας. Γενικά το Invenio είναι γύρω στο 96%, αν θυμάμαι καλά, μεταφρασμένο στα ελληνικά. Οπότε υπάρχει ένα 4%, το οποίο 4% μην το βλέπετε μικρό, είναι στην πραγματικότητα τεράστια κομμάτια, τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί.
ενδιαφέρον έχει επίσης η τεκμηρίωση, για παράδειγμα. Η παρουσίασή σου, για παράδειγμα, Δημοσθένη, δίνει κάποιες βασικές έννοιες στα μότζουλ του Invenio. Υπάρχει αντίστοιχη τεκμηρίωση στο Invenio? Στα ελληνικά δεν υπάρχει. Υπάρχει τεκμηρίωση στο Invenio, όπως είδατε και στις διαφάνειες που είναι και στην πλατφόρμα αναρτημένες. Υπάρχουν κάποια χρήσιμα links. Ουσιαστικά αυτά τι είναι τα links? Τα περισσότερα οδηγούν στην τεκμηρίωση του Invenio, η οποία είναι βέβαια στα αγγλικά, γιατί καλώς ή κακώς δεν υπάρχει στα ελληνικά. Και αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, ακόμα και τεκμηρίωση θα μπορούσε και αυτό να είναι μια συνεισφορά, το να την κάνουμε στα ελληνικά. Και αυτό δεν είναι, είναι μια συνεισφορά η οποία πραγματικά, άμα το δούμε από θέμα κόπου και αποτελέσματος, αυτή τη συνεισφορά είναι ίσως οι καλύτερες. Οι καλύτερες. Γιατί δεν σπάμε το κεφάλι μας, δεν κολλάμε σε bugs, αλλά κάνουμε κάτι το οποίο τρέχει και φέρνει αποτελέσματα έτσι. Οπότε ναι, σίγουρα και η μεταφράση σίγουρα είναι ένας τομέας στο οποίο πιστεύω θα πρέπει να συνεισφέρουμε. Νομίζω ότι πριν κλείσουμε σήμερα θα μπορούσες να κάνεις μια παρουσίαση μπαίνοντας στο σύστημα, δηλαδή να δείξεις λίγο το Invenio, μια και από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν επισκεφτεί οι εκπαιδευόμενοι. Λοιπόν, δώσε το λίγο εδώ πέρα το χρόνο του. Ναι, από ό,τι φαίνεται που θέλει και με το παραπάνω το χρόνο του. Λοιπόν, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, έχει στηθεί αυτό εδώ το URL. Λοιπόν, το οποίο, εντάξει, ναι, τώρα είναι στα αγγλικά, την άλλη φορά είναι στα ελληνικά, σε κάθε περίπτωση υπάρχει και στα ελληνικά το συγκεκριμένο. Ναι. Τι θέλετε να δείτε? Τώρα φαίνονται καλύτερα, μήπως? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, καταρχάς η αρχική σελίδα του Invenio είναι μια αναζήτηση ουσιαστικά. Μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες οι οποίες περιέχει το Invenio, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι δοκιμαστικές προφανώς, γιατί δεν είμαστε το CERN, όσο και να θέλαμε. Είναι ένα πεδίο αναζήτησης, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε είτε μια απλή αναζήτηση με βάση ένα πεδίο, είτε με πολλαπλά πεδία. Το πάνω-πάνω, ας πούμε, είναι να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά ένα ευρετήριο το οποίο περιλαμβάνει λέξεις κλειδιά από όλα τα πεδία. Να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τώρα για να προσθέσουμε κάποιος, π.χ. μια δημοσίευση, μια εργασία, πρέπει να κάνουμε login. Το username είναι admin, το password είναι Απόστολος, όπως το ακούμε. Ναι, αν θέλουν κάποιοι μπορούν να μπουν και από το PC. Ναι. Το URL είναι openlib, να το γράψω και στον πίνακα. Φαίνεται ή θέλουμε πιο μεγάλο? .cs computer science.tf.gr. Λοιπόν, τώρα στο Invenio, αφού κάνουμε login, όπως είπα, για να κάνουμε login τα στοιχεία είναι admin, Απόστολος. Αυτό μας δίνει πρόσβαση και στο διαχειριστικό περιβάλλον, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε υποβολή δικής μας, ας πούμε, δικού μας περιεχομένου. Για να δούμε λίγο και τη διαδικασία. Ας πούμε, αν πατήσω τώρα submit, μου βγάζει εδώ κάποιους τύπους περιεχομένου που παίρνει το Invenio αυτή τη στιγμή. Αυτό τώρα είναι, ας πούμε, κάτι που διαχειρίζεται πιο module. Κοντά έπεσε, το web submit. Που δεν είναι, ναι. Αλλά έπεσες κοντά.
Αυτό είναι το Web Summit, το οποίο ορίζει ουσιαστικά κιόλας κάποιους τύπους δεδομένων που μπορούμε να ανεβάσουμε και ανάλογα και με τον τύπο εμφανίζει και το κατάλληλο wizard. Δηλαδή, αν πάμε, ας πούμε, upload thesis, βγάζει... Ναι, βγάζει εδώ μία σελίδα... Α, που είναι για να βάλω καινούρια ή να κάνω modify κάποια που έχω υποβάλει ήδη. Άμα πατήσουμε submit new record, ας πούμε, να βγαίνει αυτό το wizard που ήταν και στο screenshot και παίρνει κάποιο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, αυτό ήταν λίγο πιο, advanced, αλλά θα το αναφέρω. Όταν υποβάλλουμε τώρα στο Invenio μια εργασία, για παράδειγμα, το Web Submit δεν φτιάχνει μόνο το wizard, ουσιαστικά διαχειρίζεται όλο το process του υποβάλλω κάτι και μπαίνει στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, πολλές φορές περιλαμβάνει ένα approval process, δηλαδή δεν πάει ο καθένας και ανεβάζει πράγματα πάνω χωρίς να εγκριθεί από κανέναν έτσι χήμα. Καλώς ή κακώς δεν είναι Wikipedia, είναι μια βιβλιοθήκη με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δημοσθένη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να υποθέσω ότι σε αυτή τη φόρμα, εκτός από τις αισθητικές παρεμβάσεις που συζητούσαμε νωρίτερα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια προσταθαίρεση πεδίων ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Και μάλιστα, επειδή το Web Submit, άμα δούμε στην διαχειριστική περιοχή, εκεί που λέει Administration πάνω στο μενού, το δεξί-δεξί, υπάρχει ένα σημείο που λέει Configure Web Submit. Το οποίο τι είναι, ουσιαστικά έχουν φτιάξει οι προγραμματιστές του που δημιούργησαν το Invenio, έχουν φτιάξει ένα διαχειριστικό περιβάλλον για να πειράζουμε παραμέτρους του Web Submit, όπως ποιοι είναι οι τύποι περιεχομένου, ας πούμε, που παίρνει, δηλαδή ποιανού είδους φόρμες υπάρχουν ουσιαστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι από πίσω εν τέλει όλα τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μορφή Mark XML από πίσω. Το Mark XML γενικά είναι πολύ αφηρημένο από την άποψη ότι μπορεί να πάρει οτιδήποτε είδους δεδομένα μας κατέβει στο κεφάλι. Καλώς ή κακώς, αυτό δεν βολεύει. Αυτό δεν βολεύει όταν θέλουμε να ανεβάσουμε σε μια βιβλιοθήκη περιεχόμενο. Θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένα ποια είναι τα πεδία που ζητούνται. Θέλουμε να έχουμε μια πιο δομημένη μορφή. Και γι' αυτό, ας πούμε, μπορούμε να δούμε εδώ τους τύπους δεδομένων που υπάρχουν. Άμα διαλέξουμε έναν, μπορούμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του. Τώρα, αυτό θα ήταν καλό να παίξετε κι εσείς, ας πούμε, στο σπίτι, εδώ δεν ξέρω. Ίσως θα ήταν καλό να παίξετε και λίγο μόνοι σας με το να δείτε τις λειτουργίες που υπάρχουν στο διαχειριστικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε, ας πούμε, να βάλουμε ένα πεδίο. Μισό λεπτό. Elements. Εδώ έχει, αυτό είναι ουσιαστικά μια λίστα με τα elements, ουσιαστικά με τα πεδία, ας το πούμε, που θα δει ο χρήστης όταν μπει να υποβάλει ένα αντικείμενο τύπου θύσης, τέλος πάντων, γιατί εγώ πειράζω αυτή τη στιγμή το αντικείμενο τύπου θύσης. Αν ήταν φωτογραφία, θα έχει άλλα πεδία. Θα έχει, ξέρω εγώ, ένα πεδίο για να κάνω upload τη φωτογραφία ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τοποθεσία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Άλλο, ας πούμε, που... Άλλο που θα έχει, ίσως, άλλο που είναι χρήσιμο είναι ότι το Invenio μας επιτρέπει να κάνουμε σύνθετη αναζήτηση. Για παράδειγμα, στην αρχική σελίδα, άμα πατήσουμε Advanced Search, μπορούμε να κάνουμε search με τρόπο που να πούμε, για παράδειγμα, αυτά που έχουν στον τίτλο αριστεία, στην περιγραφή ELAC, μπορεί να, να συνδέονται με AND, OR, μπορεί να συνδέονται, δηλαδή το format της αναζήτησης γενικά είναι πολύ, πολύ customizable για να βρούμε πραγματικά αυτό που ψάχνουμε, εάν υπάρχει βέβαια πάντα στην βιβλιοθήκη μας. Τώρα γενικά στο admin panel υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει στο bib format για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε customize κάποια βασικά πράγματα στα templates, ίσως όχι την HTML αυτή καθεαυτή, αλλά... κάποια κομμάτια που αφορούν την εμφάνιση, δηλαδή κάποια κουμπιά, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε customize το HTML κάποιων κουμπιών συγκεκριμένων μέσα από ένα web interface σχετικά απλό. Να, εδώ ξέρω εγώ, έχει βγάλει, αυτό είναι μια λίστα. Για παράδειγμα, εδώ είναι ένα element που μπορούμε να κάνουμε customize. Είναι μια λίστα που εμφανίζει μια εγγραφή στην αναζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, δεν έχει πολύ νόημα να δείξω μία-μία τις λειτουργίες. Αυτό καλό είναι να το δει ο καθένας μόνος του, με την ησυχία του, και να ρωτήσει, εννοείται, ό,τι θέλει εμάς, έτσι. Ναι.
Εμείς από το σπίτι θα συνδεθούμε σαν admin, έτσι. Σαν admin με password Apostolos. Ναι. Αυτό, αν έτσι όπως ψάχνουμε διάφορα, κάνουμε κάποια αλλαγή. Να την κάνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε... Κατά λάθος εννοώ. Ναι. Αν εκεί που ψάχνουμε, ξέρω εγώ, πατήσουμε κάποιο submit ή κάποιο save. Ναι, ναι, δεν πειράζει, γιατί η βάση αυτή είναι δοκιμαστική. Όλα τα δεδομένα είναι δοκιμαστικά. Οπότε και να πειραχτεί κάτι δεν μας πειράζει. Πειραματιστείτε ελεύθερα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχουμε δεσμεύσει στον ωκεανό ένα πλήθος μηχανών με συγκεκριμένη επεξεργαστική δύναμη κλπ. Οπότε ο κάθε ένας από εσάς θα έχει ένα χώρο που θα μπορεί να πειραματίζεται και να κάνει ωραία πράγματα ό,τι θέλει. Από την, ναι, επομένως, από την επόμενη θα θέλαμε να σκεφτείτε λίγο, να δείτε λίγο μόνοι σας ό,τι θέλει ο καθένας να δει. Την ερχόμενη Τρίτη θα αρχίσει να λειτουργεί η αίθουσα το εργαστήριό μας και εκεί θα υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις, ας πούμε, οι οποίες θα υπάρχουν, θα μπαίνουν, θα σας δίνουν κάποιες ιδέες, αλλά και εσείς οι ίδιοι πρέπει να προτείνετε πράγματα. Δηλαδή δεν θέλουμε να είναι μια τάξη η οποία πάρτε ένα, δύο, τρία πράγματα και κάντε τα. Δεν είναι το τμήμα ένα εργαστήριο οργανωμένο. Θέλουμε να έχετε, να σκεφτείτε, μην φοβόσαστε καταρχήν, μην διδάξετε κάτι, μπείτε σαν admin Απόστολος και διαλύσετε κάτι. Ρίξτε το, κάντε το, ό,τι θέλετε να κάνετε. Ο καθένας άλλωστε θα έχει ένα δικό του χώρο να πειραματίζεται. Υπόψη είναι στον ωκεανό, θα προσπαθήσουμε, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, ίσως λίγο αργότερα, σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μία εικόνα στον ωκεανό. Στον ωκεανό ουσιαστικά η ιδέα είναι ότι φτιάχνεις μία μηχανή όπου της βάζεις πάνω ένα image, όπου image είναι ουσιαστικά ένα λειτουργικό σύστημα με κάποια πράγματα πάνω. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία εικόνα που να έχει πάνω στημένο το invenio, ώστε αν γίνει, ας πούμε, βλακία, απλά ξαναστείνετε τη μηχανή με την αρχική εικόνα. Και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να πειράξετε ό,τι θέλετε. Επίσης, στο Invenio, αυτό το site, το Atlantis Institute κτλ., είναι το demo του Invenio. Οπότε, είναι μία μόνο εντολή, την τρέχετε και σας το ξαναστείνει από την αρχή. Δηλαδή, ακόμα και να διαλύσετε τα πάντα μέσα, να σβήσετε, να χαλάσετε κτλ., τρέχετε μία εντολή, τρεις λέξεις από τη γραμμή εντολών, και το στείλει μπαμ από την αρχή, όπως ήταν. Οπότε, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Εφόσον όλοι θα συνδέονται όμως με τα ίδια credentials, αν την ώρα που θα κάνει κάποιος μια αλλαγή, κάποιος άλλος που έχει επίσης συνδεθεί, κάνει το reset σε αυτή την περίπτωση... Για να πω την αλήθεια, το πώς θα το χειριστεί, αν το κάνουν ταυτόχρονα, δεν είμαι σίγουρος τι θα συμβεί, από την αλήθεια. Αυτό μα κάνει να συμβεί να το δούμε κιόλας. Ωραία, παιδιά, συντονιστείτε να το δοκιμάσουμε. Όχι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμβεί τίποτα. Το πόλεμο να βγάλει, ξέρω εγώ, error σε κάποιον. Είναι η κραγή, όπως δείχνει εδώ πέρα. Μπορεί να κραγεί το ΤΕΙ, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι πολύ καλό point αυτό, ότι μπορούμε να ξαναστήσουμε με μία εντολή όλο το demo site, με όλα τα αρχικά δεδομένα. Στον ωκεανό, όπως είπα και με την εικόνα, έχει το καλό ότι μπορούμε να πειράξουμε και τον κώδικα. Μπορούμε να το καταστρέψουμε, να ζήσουμε αρχεία και να επαναφέρουμε μετά στην αρχική κατάσταση με ένα κλικ. Και ναι, ουσιαστικά την ανάπτυξή μας θα την κάνουμε πρακτικά πάνω σε τέτοιου είδους μηχανές. Έτσι, αν κάποιος θέλει να το στήσει, ας πούμε, κάποιος μπορεί να το στήσει αν θέλει και σπίτι του, μπορεί να το στήσει στο λάπτοπ του, έτσι, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτό, εκτός από το ότι θα πρέπει να βάλει χίλια δύο πράγματα στο λάπτοπ του που ίσως μετά δεν θα θέλει, βέβαια. Ναι, αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω.